Σοβαρές καταγγελίες εξαπέλυσε ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Τον κατηγορεί για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αφού οι προσωπικοί ιατροί του συστήματος αμείβονται με βάση τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν γράψει στη λίστα τους και όχι ανάλογα με τις επισκέψεις που δέχονται. Ένας παιδίατρος για 15 μέρες έλειπε τις 4 μέρες στο εξωτερικό. Εξέτασε 73 μωρά. Η λίστα του έχει 2.500 ασθενείς. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου έλαβε μία επιταγή από τον ΟΑΗ 15.000 ευρώ. Αυτό αναλογεί στην επίσκεψη 205 ευρώ. Την ίδια ώρα κάνουν λόγο για παραβίαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, αφού σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες συναδέλφων τους που έχουν ενταχθεί στο σύστημα, ο ίδιος ο ΟΑΗ τους δίνει το δικαίωμα να μην εγγράψουν παιδιά στους καταλόγους τους και να χρεώνουν ιδιωτικά. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δεν θα μας εξαναγκάσουν. Θα μας πείσουν. Πρόταση στον πρόεδρο Αναστασιάδη απέστειλε η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών με εισηγήσεις για βελτίωση του συστήματος. Το ύψος αποζημίωσης που προσφέρει το ΓΕΣΥΝΑ μπορεί να ακολουθεί τον ασθενή, ο οποίος ασυμπληρώνει το ποσό που του προσφέρει ο ΟΑΗ για την συγκεκριμένη περίοδο. Κατάργηση της λίστας στην πρωτοβάθμια και αμοιβή αναυπηρεσία επίσκεψη. Οι αμοιβές για όλες τις ιατρικές πράξεις να είναι σταθερές με βάση τις επικαιροποιημένες τιμές. Πρόταση που υιοθετήθηκε και από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.